Μη μου την κόβετε. Μη μου την κόβετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου την κόβετε. Πού χωράει η φιλία? Δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι φιλία. Σεβασμός στον εχθρό είναι. Επειδή παίρνει μέρος στην ίδια μάχη. Συμπάθεια στον εχθρό είναι. Επειδή υποφέρει όσα υποφέρεις κι εσύ. Συνενοχή και συμπαράσταση είναι στον κοντινό εχθρό σου. Επειδή παίρνει μέρος κι αυτός στο μεγάλο γενικό παιχνίδι της φαγής. Ποια φιλία? Συμφωνία κυρίων είναι. Και μαζί και χώρια. Αυτό είναι η ζωή τους. Ποια φιλία? Αλληλοφάγωμα εντός των ορίων της ευπρέπειας. Έχεις δει τι γίνεται όταν ο ένας τραβήξει λιγάκι πιο μπροστά από τους άλλους? Όλες αυτές οι περίφημες φιλίες πάνε περίπατο. Όλοι οι άλλοι πέφτουν πάνω του να τον φάνε. Αρρωσταίνουν από το κακό τους. Για ποια φιλία μου μιλάς? Γεια σου Μπαρμπαγιώργο, έρε αθάνατη Ελλάδα, έρε μανούλα μου τι έχει να γίνει απόψε. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ψητό στο φούρνο. Έλα στο θείο μου το ψήσουμε. Ψήσου, ο ψησταριάς. Ναι. Αντίο. Φεύγω καρεγιόλ. Πού πας? Φεύγω παιδί μου, θα μου φας ταρνί εμένα. Όχι, θείε μου, μην κάνεις τέτοιο πράγμα και γίνουμε ρεζί. Φεύγε καρεγιόλ, θα μου φας ταρνί. Θα μου φας ταρνί. Θείε μου, αντί να με υποστηρίξεις εσύ πρώτα πρώτα. Σηκώνεσαι και φεύγεις. Ρε, θα το φας ταρνί, άρη μου. Όχι, ρε, θείε μου, δεν το τρώω. Να φαπαρνάκια Δημήτρο τρυφερά. Ωρε κρυάρια σουβλισμέ, σουβλισμέ να δίνει. Σουβλισμένα Δημητρούλα μου. Να σου βαφτίσω Δημήτρο το σου Δημητρούλα μου.
μαμά σου Δημητρούλα μου. Στα μάτια μοιάζει Δημήτρο του παπά. Ώρες στα φρύδια του δεσπότη Δημητρούλα μου, ώρες στα φρύδια του δεσπότη Δημητρούλα μου. Κρυγκάζ, θείε μου, ήρθα. Πού είναι τερνή, τερνή, πού είναι το αρνί που, πού είναι. Το έφαγες. Όχι, δεν το έφαγα. Το έκαψες. Όχι. Τα αρνί μπελάξανε κάτι, ένα κοπάδι με αρνιά που περνούσαν έξω από το φούρνο, σηκώθηκε και έφυγε, βίε μου. Τσιρνιέ. Ναι. Τσουρνιέ του δικό μου σφαγμένο και στο φούρνο παγεμένο μπέλαξε και έφυγε. Ναι. Φεύγα, θα πάω στον τρανό. Θα πάω στον τρανό, το έρημο. Το έφαγε τα αρνί. Το έφαγε το λυκόπιασμα. Να και η χαρταποστάλ και τα αποστολόχαρτα. Λόντρα, Παρίσι, Νιου Ιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη. Ας είναι καλά ο Οδυσσέας μου που μου τα έστελνε ο Οδυσσέας. Του παρασκηνίου και του παλουκίου και με πλαστικό διαβατήριο. Πάντα όμως θυμάμαι τα γλυκόλογα που μου έλεγε μέσα στη βάρκα σε έναν υποπόταμο του Ηλίσσου. Στη Σύρο θα σε σύρω, στην Τίνο θα σε ντύνω, στην Πάρο θα σε πάρω και έπειτα από την Άξο θα σε αποτινάξω. Με τι φταίει όμως και ο Οδυσσέας μου, σε αυτή την εποχή που ζούμε που έχουν γίνει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω, Σκέψω ότι το πτυχίο το λέμε κολόχαρτο και το κολόχαρτο χαρτί υγείας. Αν οι μέρες που πάνε μπροστά, η πρώτη μέρα τη λέμε Δευτέρα, τη δεύτερη μέρα την Τρίτη, την Τρίτη Τετάρτη και ούτω καθεντζής. Άσε που οι μήνες πάνε πίσω. Τον δέκατο μήνα τα λέμε Οκτώβριο, τον ένατο Επτέμβριο. Πτώμα έχω γίνει με όλη αυτή τη ρυψοκίνδυνη κατάσταση. Έχω κι εγώ όμως δικαίωμα να ξεκουραστώ λιγάκι. Να ανοίξω το παράθυρο, να δω λίγο τη φθήση. Τα φετινά του ουρανού με γέλασαν, με παραμύθιασαν και τώρα ζω σε παραμυθόριο περιοχή. Με πέταξαν στο περίπτερο της ζωής. Άρε Βαρβάρα, Βαρβαρέα Βαρών ήσουν και τώρα. Να πως κατάντησες, να σε πετάνε σαν συστημένη λεμονόκουπα. Αντίο Ελλάς. Πρέπει να φύγω τώρα, να κάνω το στραβό μου, αντίο Ελλάς. Άγριος ο Θεός, άγριος και ισχυρός, άγριος σαν θάνατος, έλασε σε μας, έλασε σε μας.